Θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών της Πέλλας, του νομού της Πέλλας, τον κύριο Χαράλαμπο Αποστολίδη. Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Αποστολίδη, καλό μεσημέρι. Καλησπέρα σας, κύριε Καβαλά, σας και στους ακροατές μας. Λοιπόν, κύριε Αποστολίδη, είχατε σήμερα μια κινητοποίηση. Ουσιαστικά ανοίξατε τη σκητάλη των αγωνιστικών κινητοποίησεων των υγειονομικών σήμερα. Αύριο έχουμε μια σειρά από αντίστοιχες κινητοποίησεις. Η κατάσταση πώς είναι σε εσάς? Η πανδημία έδειξε με τον πιο σκληρό, τον πιο δραματικό τρόπο ότι το δημόσιο σύστημα υγείας ήταν αθωράκιστο, κύριε Καβαλά, με μεγάλες ελλείψεις κρεβατιών ΜΕΘ και προσωπικού, ελλείψεις υποδομών, μέσων, εξοπλισμού. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε εφημερία ήταν τα κρεβάτια της μονάδας εντατικής θεραπείας τόσο του ενός νοσοκομείου όσο και του άλλου. Ακόμα και με αυτά τα κρεβάτια που όπως πρόχειρα στηθήκανε για να ενισχυθούν οι υπάρχουσες μονάδες στα δύο νοσοκομεία, ήταν όλα κατηλημμένα και πολλές φορές ασθενείς που ήταν διασωληνωμένοι μέναν σε απλό κρεβάτι για ώρες μέχρι να βρεθεί κλίνη, και η κλίνη πολλές φορές ήταν στην Αλεξανδρούπολη, ήταν μακριά. Καθώς δεν υπήρχαν τα κρεβάτια από την αρχή, το είχαμε πει οι υγειονομικοί, ότι οι 700 κλίνες μονάδων εντατικής θεραπείας που διέθετε η χώρα μας στην αρχή της πανδημίας ήταν πολύ κάτω των προϋποθέσεων που έπρεπε να τηρεί η χώρα μας, σύμφωνα με τις συστάσεις του, τα ευρωπαϊκά στάνταρτ που υπάρχουν για την θωράκιση του συστήματος υγείας. Η κυβέρνηση όπως προσπάθησε να το λύσει με την σύσταση κρεβατιών με ταχύρυθμους διαδικασίες και κυρίως χωρίς να στελεχώσει με νέο προσωπικό εντατικολόγους και εξειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό αυτές τις επεκτάσεις που έκανε των μονάδων εντατικής θεραπείας. Είχε προειδοποιηθεί από εμάς λοιπόν τους υγειονομικούς. Ο λαός στο πρώτο κύμα με πειθαρχία έδωσε το χρόνο στην κυβέρνηση για να προχωρήσει σε μαζικές προσλήψεις μόνιμων παθολόγων, εντατικολόγων, πνευμονολόγων, νοσηλευτών, αναισθησιολόγων, να αναπτύξει κλίνες ΜΕΘ που είπαμε, να επιτάξει τον ιδιωτικό τομέα, γιατί φαίνονταν ότι τα νοσοκομεία θα φρακάρουν, καθώς το κύμα θα υποχρέωνε τα νοσοκομεία να παραχωρήσουν όλες τις υποδομές τους στην νοσηλεία των περιστατικών COVID. Αυτό φαίνονταν και ζητούσαμε οι ομοσπονδίες μας, η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας και Ενώσεις, ζητούσαν επίταξη του ιδιωτικού τομέα. Δεν το έκαμε σε καμία περίπτωση και όποιες κινήσεις έκανε τελικά ήταν αστιότητες, καθώς ούτε σαν ενοικίαση δεν ήταν στο τέλος αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Εμείς ζητήσαμε επίσης να μονιμοποιήσει το προσωπικό που υπήρχε στα νοσοκομεία, τους επικουρικούς συμβασιούχους, κάτι επίσης που δεν έκανε. Το μόνο που έκανε είναι να προσλάβει μερικές δεκάδες συμβασιούχων και πάλι εργαζομένων για μόνιμες ανάγκες, για πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Και όλα αυτά γιατί εμείς θεωρούμε ότι η κυβέρνηση θεωρεί την υγεία κόστος, είναι προφανές. Δηλαδή πήραν το μάθημά τους, πήραμε το μάθημά μας οι εργαζόμενοι, όσοι καλοπροαίρετα περιμέναν σε αυτές τις συνθήκες στην κυβέρνηση να προχωρήσει έστω την ίστατη στιγμή σε μέτρα. Πήραμε το μάθημά μας, καταλάβαμε ότι αυτή η κυβέρνηση δεν έχει πρόθεση γιατί θεωρεί την υγεία κόστος. Το ίδιο φαίνεται να το αντιλαμβάνεται σιγά σιγά και η τοπική κοινωνία. Οι φορείς της πόλης για πρώτη φορά μετά από πρόσκληση της Ένωσης Νοσοκομειακών Ιατρών Πέλλας πραγματοποιήθηκε μια πολύ πλατιά σύσκεψη με 32 φορείς της περιοχής. Παρά τις διαφοροποιήσεις, παρά τις διαφωνίες που υπήρχαν σε επιμέρους ζητήματα, ήταν κοινή αγωνία, ήταν κοινή η απέτηση να διεκδικηθούν άμεσα μέτρα. Ήταν πολύ σημαντικό βήμα αυτό. Και εμείς σαν δεύτερο βήμα καλέσαμε σε κινητοποίηση, τη σημερινή κινητοποίηση που είχε προγραμματιστεί ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα και γι' αυτό γίνεται μία μέρα νωρίτερα από ότι γίνονται όλες οι άλλες που προαναφέρατε κινητοποίησεις σε όλη την Ελλάδα. Τώρα γνωρίζουμε λοιπόν ότι μόνο με σταθερό ανυποχώρητο αγώνα, υγειονομική μαζί με σε συντονισμό με σωματεία, συλλόγους, φορείς συνδικαλιστικούς της περιοχής. Μόνο έτσι θα επιβάλλουμε λύσεις, καθώς δεν έχουμε να περιμένουμε τίποτα παρά μόνο μπαλώματα από τις κυβερνήσεις που είτε κυβέρνησαν είτε κυβερνούν είτε θα κυβερνήσουν.
Μάλιστα. Δηλαδή η σημερινή σας κινητοποίηση ήταν μια κινητοποίηση μαζί με φορείς και σωματεία του νομού σας. Ακριβώς, στηρίχτηκε με αποφάσεις σωματείων. Είχαμε ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα, την Πέμπτη, την Παρασκευή που έγινε η σύσκεψη, καλέσαμε από την πρώτη στιγμή σε κινητοποίηση, πέρα από το αποτέλεσμα της σύσκεψης, το οποίο ήταν ένα κοινό ψήφισμα των φορέων, το οποίο βγήκε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ταυτόχρονα καλέσαμε σε κινητοποίηση την εβδομάδα αυτή. Προσδιορίσαμε την Τετάρτη ως μέρα κινητοποίησης και πήραν αποφάσεις σωματεία, όπως η πρώτη ΕΛΜΕ Πέλλας, όπως το Σωματείο Εργαζομένων του Νοσοκομείου Γιαννιτσών, όπως Αγροτικοί Σύλλογοι, δύο αγροτικοί σύλλογοι στην περιοχή, Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων, Επιτροπή Αγώνα Ιδιωτικών Υπαλλήλων του Ιδιωτικού Τομέα, το Συνδικάτο Τροφίμων, Μαθίας Πέλλας. Είχαμε μια σημαντική συσπήρωση σαν πρώτο βήμα. Δεν πρόκειται να σταματήσουμε εδώ. Ήδη προετοιμάζουμε τα επόμενα βήματα. Κάναμε μια επιτυχημένη σήμερα, πρέπει να το πω, κινητοποίηση που είχε καιρό να δει η περιοχή και ιδιαίτερα το νοσοκομείο. Μας δίνει κουράγιο, μας δίνει δύναμη. Είναι φανερό ότι υπάρχει οργή, υπάρχει αγανάκτηση, όμως πρέπει να πάρει μορφή, πρέπει να πάρει περιεχόμενο, πρέπει να γίνει με βηματισμό σταθερό, χωρίς εκπτώσεις στα αιτήματα, χωρίς αυταπάτες ότι θα λυθούν όλα γρήγορα. Είναι θέμα αποφασιστικότητας και σταθερής δουλειάς, την οποία είμαστε έτοιμοι να πραγματοποιήσουμε μαζί με τους άλλους φορείς που συσπηρώνονται σιγά σιγά μαζί μας. Κύριε Αποστολίδη, βρεθήκατε και στις πύλες των δύο νοσοκομείων, Γιαννιτσά και Έδεσα, είχατε κάποια συναντήσεις με διοικητές? Έγινε καταρχήν κινητοποίηση στο νοσοκομείο Γιαννιτσών, σαν πρώτη κίνηση, δεν πραγματοποιήθηκε παράλληλα και στην Έδεσα. Οι δυνάμεις μας συγκεντρώθηκαν όλες στην πύλη του ενός νοσοκομείου, παίρνοντας βέβαια όλα τα μέτρα υγειονομικής προστασίας και τηρώντας τις αποστάσεις και όλα τα υπόλοιπα. Ήταν μια μαχητική κινητοποίηση, συμβολική μεν, αλλά μαχητική. Στη συνέχεια, αντιπροσωπεία της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών Πέλλας μαζί με αντιπροσωπεία του Σωματείου Εργαζομένων στο Νοσοκομείο Γιαννιτσών επισκεφτήκαμε και ζητήσαμε να έχουμε επαφή, να συναντηθούμε με τον διοικητή του νοσοκομείου, τον κύριο Λόγκο. Μας δέχτηκε μετά από λίγο, θέσαμε τα αιτήματα αναλυτικά, ζητήσαμε απαντήσεις. Οι απαντήσεις δυστυχώς ήταν γενικές και αόριστες, υπήρχε εκφράστηκε συμπάθεια σε πολλά αιτήματα. Κάποια παραπέμπτηκαν στο μέλλον, σε άλλα δηλώθηκε ότι υπάρχει γραφειοκρατική δυσκολία στο να διεκπαιρεωθούν και να προχωρήσουν. Δηλαδή όπως? Το ζήτημα, για παράδειγμα, εμείς διεκδικούμε αυτή τη στιγμή την αποπληρωμή των δεδουλευμένων μας. Μας είπαν λοιπόν... Σας οφείλουν ακόμα και τώρα χρήματα, έτσι? Ναι, βέβαια. Δηλαδή μας χειροκροτούν στην κυβέρνηση. Την ίδια στιγμή όμως τα δεδουλευμένα των εφημεριών, και μιλάμε για εφημερίες που και οι τακτικές έχουν καθυστερήσει, αλλά και οι πρόσθετες που είναι οι επιπλέον εφημερίες που χρειώνονται να κάνουν οι συνάδελφοι όταν υπάρχουν ανάγκες λόγω ελλείψεως προσωπικού και ξεπερνούν το πλαφόν των 5 και 6 εφημεριών. Αυτές λοιπόν που υποχρεώνονται λόγω των συνθήκων να κάνουν, δεν τις πληρώνουν για πάρα πολλούς μήνες, πολλές φορές και παραπάνω από 12 μήνες. Αυτές οι καθυστερήσεις, λέει, σκαλώνουν σε νομοθετικά ζητήματα. Δεν είχαν κανένα ενδιασμό και καμία όμως επιφύλαξη, ούτε υπήρχαν προβλήματα να καταργήσουν συνταγματικά δικαιώματα. Αυτό είπαμε στη διοίκηση. Δεν μπορούσε να επικαλείται η διοίκηση αυτά τα ζητήματα, αυτό το κόλλημα, τη στιγμή που ξέρουμε ότι έχει και το μαχαίρι και το πεπόνι. Όπως αποφάσισε και διέταξε την ουσιαστική απαγόρευση των κινητοποιήσεων τόσο στο Πολυτεχνείο όσο και όλο αυτό το διάστημα. Έχουμε λοιπόν παραδείγματα όπου η κυβέρνηση, αν θέλει, μπορεί. Είναι θέμα πολιτικής βούλησης. Πήρε απαντήσεις σε όλα τα ζητήματα όπως μας απάντησε. Φαντάζομαι ότι θέσατε και ζητήματα που έχουν να κάνουν με την πρόσληψη προσωπικού, βεβαίως, αύξηση των μονάδων. Τι σας είπανε? Είναι γενικά, δεν υπήρχε αντίρρηση στην... Εμείς βάλαμε ψηλά τον πύχη, γιατί έτσι πρέπει να μπαίνει ο πύχης. Ζητάμε ανάπτυξη των κλινικών εδώ και τώρα.
Υπάρχει ένας αξονικός ο οποίος λειτουργεί, για παράδειγμα, με το προσωπικό του ακτινολογικού. Δεν μπορεί να λειτουργούν δύο τμήματα με το προσωπικό ενός τμήματος. Είναι διαφορετικό τμήμα ο αξονικός τομογράφος και διαφορετικό το ακτινολογικό. Επομένως, ζητάμε να αναπτυχθούν τα τμήματα, τόσο αυτός όσο, ο αξονικός, όσο και κλινικές οι οποίες είναι μονοπρόσωπες με έναν και μόνο γιατρό, ενώ θα μπορούσαν να εξυπηρετούν τις ανάγκες του προσωπικού, τις ανάγκες του λαού στην περιοχή, όπως είναι οφθαλμολογική, οριλά κτλ. Έχουμε ζητήσει την ανάπτυξη νέων κλινικών. Το νοσοκομείο έχει ανάγκη από παιδοχειρουργό, έχει ανάγκη από νευρολόγο. Υπάρχει μια ογκολογική κλινική η οποία δεν υπάρχει καν στον οργανισμό και ζητάμε λοιπόν ανάπτυξη αυτών των κλινικών, όπως και δεύτερης παθολογικής κλινικής, η οποία, καθώς η μόνη που υπάρχει τώρα, είναι με πληρότητα, δουλεύει όλο το χρόνο με πληρότητα 100%. Υπάρχουν ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα βαρέα και ανθυγιεινά. Έχουμε απώλειες συναδέλφων. Στο νομό μας χάθηκαν 3 υγειονομικοί το τελευταίο διάστημα. Ένας μάλιστα ήταν συνάδελφός μας, συνεργάτης μας στο νοσοκομείο Γιαννητσών. Υπάρχουν σοβαρά ζητήματα σε ό,τι αφορά το θέμα ότι δεν έχουμε ενταχθεί ακόμα στα βαρέα και ανθυγιεινά όλοι οι υγειονομικοί που ασκούν αυτό το επάγγελμα, αυτό το λειτουργήμα όπως το λένε, το οποίο είναι εξορισμού επικίνδυνο και ανήκει στα ανθυγιεινά, και αυτό το βλέπουμε σήμερα με όλους αυτούς τους θανάτους ανά την Ελλάδα. Ζητάμε τώρα λοιπόν ένταξη χωρίς το επασφάλιστρο, το αναδρομικό που φαίνεται ότι κάποιοι συζητούν. Ζητάμε επαναφορά των δώρων, Πάσχα και Χριστουγέννων, και βέβαια, όπως σας είπα και πριν, την αποπληρωμή των δεδουλευμένων, τα οποία καθυστερούν αδικαιολόγητα. Μάλιστα. Να σας ρωτήσω για κάτι άλλο, κύριε Αποστολίδη. Στο νοσοκομείο της Έδεσας ή στο νοσοκομείο των Γιαννητσών υπάρχει μηχάνημα μοριακού ελέγχου? Οι εξετάσεις για τον κορονοϊό γίνονται στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή, τα δύο νοσοκομεία συγκεντρώνουν τα αντιδραστήρια και τα μεταφέρουν στην Θεσσαλονίκη. Μάλιστα. Άρα υπάρχει η γνωστή καθυστέρηση που και εσείς μας έχετε πει επανειλημμένα. Τον ημερών στο να βγει ένα τεστ. Άρα ουσιαστικά με έναν τρόπο διοχετεύονται προς τα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα ο κόσμος, ο οποίος ή δεν μπορεί να περιμένει ή συσσωρεύεται στα νοσοκομεία. Ακριβώς. Τι γίνεται λοιπόν σε αυτή την περίπτωση, επειδή υπάρχει μεγάλη πίεση στην περίπτωση που θέλει κάποιος να κάνει την εξέταση, θα πρέπει να απευθυνθεί σε κέντρα υγείας, θα πρέπει να απευθυνθεί στο νοσοκομείο, έτσι ώστε να του πάρουν δείγμα. Το δείγμα αυτό πολλές φορές καθυστερεί, έπειτα είναι και επικίνδυνο, καθώς βγαίνοντας από το σπίτι έρχεσαι σε επαφή με κόσμο, ακόμα και να μην είσαι άρρωστος, συγκροτίζεσαι, παρόλο που παίρνονται τα απαραίτητα μέτρα προστασίας. Εμείς έχουμε προτείνει από την πρώτη στιγμή να υπάρχουν κινητές μονάδες, δεν υπάρχουν βέβαια ούτε οι πόροι, ούτε τα μέσα, ούτε το προσωπικό. Να υπάρχουν κινητές μονάδες που να γυρίζουν στις γειτονιές και όποτε χρειάζεται κάποιος να επικοινωνεί με τα κέντρα υγείας, αν λειτουργούσε δηλαδή πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, θα μπορούσε να ανταποκριθεί στην ανάγκη της δωρεάν εξέτασης όλων των κατοίκων, είτε μαζικά, συστηματικά, είτε κατ' επίκληση όταν κάποιος υποπτεύεται και πρέπει να κάνει την εξέταση. Και βέβαια αυτό δεν γίνεται μέχρι στιγμής και έτσι υποχρεώνεται ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού να πηγαίνει στην... Να πηγαίνει ουσιαστικά σε ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα. Λοιπόν, να μείνουμε σε αυτό. Εγώ μία ερώτηση ήθελα μόνο να κάνω για να καταλάβουμε και εμείς και οι ακροατές μας. Όταν διαχωρίζεις τις τιμές... Αναφέρομαι στις τελευταίες δηλώσεις της κυβέρνησης. Διαχωρίζεις τις τιμές της λήψης του δείγματος και της επεξεργασίας του δείγματος και διπλασιάζεις ουσιαστικά τις τιμές. Μπορώ εγώ να πάω μόνη μου ένα δείγμα σε ένα διαγνωστικό κέντρο? Να πάρω δηλαδή δείγμα μόνιμο από τον εαυτό μου και να το πάω εκεί για να μειώσω το ποσό που θα μου πάρει το διαγνωστικό κέντρο? Πώς γίνεται αυτό? Προφανώς, εντάξει, θα μπορούσε ενδεχομένως ένα εκπαιδευμένος θα μπορούσε να το κάνει ένας του χώρου της υγείας. Ναι. Αλλά δεν είναι βέβαια αυτό εδώ πέρα λύση. Mm-hmm. Εμείς ζητάμε δωρεάν, να πραγματοποιείται δωρεάν για όλο το λαό η εξέταση μαζικά, συστηματικά, ειδικά στους χώρους δουλειάς, ειδικά στους εργαζόμενους στα νοσοκομεία και στα κέντρα υγείας που βρίσκονται εκτεθειμένοι καθημερινά στον ιό. Αλλά και μαζικά μέσα στον πληθυσμό και όχι δειγματοληπτικά. Αυτή τη στιγμή γίνεται δειγματοληπτικά ουσιαστικά και γι' αυτό τα νούμερα που ακούμε συνεχώς ανεβοκατεβαίνουν και δεν έχουν μια έτσι
λογική εξήγηση πολλές φορές. Πιστεύουμε δηλαδή ότι έχει να κάνει πιο πολύ με, με το δειγματοληπτικό τρόπο με τον οποίο γίνονται η εξέταση αυτή στον πληθυσμό. Μάλιστα. Έτσι έχουμε αυτές τις, την αστάθεια, ας πούμε, στον αριθμό των κρουσμάτων. Κύριε Αποστολίδη, να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο να έχετε. Εμείς σας ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Γεια σας.